Το μόνο που στεναχωριέμαι που κάποιοι αρουραίοι εδώ και δύο μέρες, αρουραίοι που είναι στη Σπάρτη καμία δεκαριά, με λίγα λόγια δεν φοράνε ούτε παντρούν τίποτα, πανηγυρίζουν και θεωρώ ότι πρέπει να γυρίσουν πάλι στη διοίκηση της Σπάρτης. Λυπάμαι που ο κόσμος Σπάρτης κοιμάται όρθιος. Εγώ όμως το μόνο που μπορώ να πω ότι με τις συνεργάτες μου έδιωξα αυτή τη σαπίλα 3,5 μήνες και αφήνω μια ομάδα υγιής. Αν αυτοί που τα αφεντικά θέλουν πάλι σαπίλα μέσα και αν η πόλη, η Σπάρτη, θέλει πάλι αυτή τη σαπίλα και απατεωνιά μέσα, με χαρά. Εγώ ξέρω ότι άφησα μια ομάδα, μια παρέα που πραγματικά ξέρει τι ζητάει στο γήπεδο. Αναχωρείται απόψε για Αθήνα και το πρωί για Βελιγράδι. Ναι, σήμερα τα ξημερώματα το φεύγω και 9 η ώρα πετάω για Βελιγράδι. Θα ξαναδούμε πάλι στη Σπάρτη. Αν με φέρνει ο δρόμος, σίγουρα, γιατί πραγματικά, όπως είπα και στις προηγούμενες δηλώσεις, ότι φεύγω απαρατήρητος, γιατί δεν ήρθα να κάνω δημόσιες σχέσεις, αλλά φεύγω που έχω κερδίσει 10 γνήσιους φίλους και μεγάλη μου χαρά, και με μεγάλη μου χαρά τα έρχομαι έτσι, τα έρχομαι συχνά να βλέπω αυτούς τους φίλους που πραγματικά με σεβόταν και τους σέβομαι. Εντάξει, η άλλη μια φορά τα ευχαριστήσω αυτούς 100 άτομα που έρχονταν από την αρχή του παιχνίδιου κάθε Κυριακή παίζουμε στη Σπάρτη και πληρώναν το εισιτήριο. Οι υπόλοιποι 100 που ερχόταν στο μίχρο να μην πληρώνουν το εισιτήριο 5 ευρώ, έτσι δεν αγαπάς η Σπάρτη. Θεωρώ αυτά τα παιδιά έχουν την δυνατότητα και θέλουν, πρέπει να τους αγκαλιάσει η πόλη. Και πραγματικά η Σπάρτη πρέπει να φύγει από αυτή την μιζέρια που και αφάνεια που βρίσκεται εδώ και χρόνια εξαιτίας κάποιων ανθρώπων που μόνο όφελος είχαν από τη Σπάρτη και τίποτα, δεν έχουν δώσει τίποτα και μάλλον θέλουν να επιστρέψουν πάλι.